Ξεκινούμε πρώτα με ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του υποψηφίου για την Βεγγελαρία του σοσιαλιστή κ. Στάινμπουργκ. Όπως μετέδωσε και το ΚΙΠΕ, ο σοσιαλδημοκράτης αντιποψήφιος της κυρίας Μέρκελ κ. Στάινμπουργκ ζήτησε περισσότερες πιέσεις πάνω στην Κύπρο, ούτως ώστε το κόμμα του να μπορέσει να στηρίξει το πακέτο διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Εμείς καλούμε τον κύριο Μαλάκ και το ΑΚΕΛ με τις καλές σχέσεις που διαθέτουν με το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα να εντείνουν όπως όλοι μας οφείλουμε τις προσπάθειες για να μειωθούν οι πιέσεις από τις πολιτικές δυνάμεις στις χώρες της Βορείου Ευρώπης. Θεωρούμε πως όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε με τις σχέσεις μας, τόσο με τα κόμματα όσο και τις κυβερνήσεις, στις κρίσιμες χώρες όπου εκεί θα εξαρτηθεί η στήριξη του πακέτου διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Ο κύριος Σάντρος Κυπριανού κάλεσε σήμερα τον κόσμο να ακούσει την πολιτική του συνείδηση πριν πάει την Κυριακή στις κάλπες. Εμείς θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον κύριο Κυπριανού. Ο κάθε ψηφοφόρος πρέπει να ακούσει την πολιτική του συνείδηση και να αποφασίσει. Συνέχιση, επαναλαμβάνω. Συμφωνούμε με τον κύριο Άντρο Κυπριανού πως ο κάθε Κύπριος πολίτης πρέπει να ακούσει την πολιτική του συνείδηση και θα πρέπει να αποφασίσει την προσεχή Κυριακή αν θέλει συνέχιση της πολιτικής Χριστόφια υπό τον Σταύρο Μαλά ή αλλαγή και δημιουργία μιας νέας εποχής με ελπίδα και προοπτική για τον τόπο μας. Ο επικεφαλής του προεκλογικού επιτελείου του κυρίου Μαλά, ο κύριος Νίκος Κατσουρίδης, προσπάθησε να μας πείσει πως ο κύριος Μαλάς είναι ανεξάρτητος. Κατανοούμε την προσπάθειά τους, διότι και ήδη έχουν συνειδητοποιήσει πόσο μαύρες ήταν οι ημέρες και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ και του Δημήτρη Χριστόφια, όταν ακόμα και οι ειδικοί άνθρωποι του ΑΚΕΛ και του Χριστόφια κρατούν αποστάσεις από την πολιτική τους. Όμως μάταια η προσπάθειά τους. Ο κύριος Μαλάς είναι ο ΑΚΕΛικός υποψήφιος. Είναι γι' αυτόν που πανηγύριζε ο Άντρος Κυπριανού την περασμένη Κυριακή ως τη μεγάλη νίκη του ΑΚΕΛ. Είναι ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε μέσα από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΚΕΡ. Είναι ο υπουργός της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια και συνυπεύθυνος για τις πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτά τα οικονομικά αδιέξοδα. Είναι τέλος και ο πρώην υποψήφιος των βουλευτικών εκλογών στο ψηφοδέλτιο του ΕΚΕΡ. Ο κύριος Κατσουρίδης στην προσπάθεια του να διαχωρίσει τις ευθύνες του κυρίου Μαλά μετά από την παραδοχή του για τις μεγάλες ευθύνες της διακυβέρνησης Χριστόφια προέταξε το επιχείρημα, καλά ο Κίκης Καζαμίας δεν ήταν υπουργός του Δημήτρη Χριστόφια και όλοι τον αποκαλούσαν επιτυχημένο. Χρησιμοποίησε ένα λάθος επιχείρημα ο κύριος Κατσουρίδης. Μέχρι και ο Κίκης, ακόμα και ο Κίκης Καζανίας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΚΕΛ,
διαχώρισε την θέση του από τις πολιτικές Χριστόφια και Εκέλ παρετούμενος από Υπουργός Οικονομικών. Ενώ ο κύριος Μαλάς 18 ολοκληρούς μήνες δεν τον ακούσαμε ποτέ να διαφωνήσει δημόσια με τις επικίνδυνες και καταστροφικές πολιτικές του Δημήτρη Χριστόφια. Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Κατσουρίδης και ο κύριος Λουκαΐδης διαμαρτύρονται ότι δήθεν το επιτελείο Νίκου Αναστασιάδη έχει προβεί σε αρνητική διαφήμιση. Το μόνο που έχει πράξει το επιτελείο Νίκου Αναστασιάδη είναι μια απλή καταγραφή των πεπραγμένων της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Αν η ίδια η ακελική, επαναλαμβάνω, αν η ίδια η ακελική ηγεσία θεωρεί τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Χριστόφια ως μαύρα, τότε δικαιολογούνται να θεωρούν ότι η διαφήμισή μας είναι μαύρη και αρνητική. Εμείς απλά, επαναλαμβάνω, καταγράψαμε τα πεπραγμένα τους.